Πρωτοφανής είναι η κρίση στην αγορά αυτοκινήτου, καθώς η πτώση των πωλήσεων φτάνει το 70%. Οι προτάσεις του Συνδέσμου για βελτίωση της εικόνας είναι η μείωση του τέλους ταξινόμησης και η επαναφορά των κινήτρων αντικατάστασης των παλαιάς τεχνολογίας ρυπογόνων αυτοκινήτων. Σε ό,τι αφορά στον τραπεζικό δανεισμό, σήμερα χρηματοδοτούνται μόνο 2 στις 10 αιτήσεις και ο Σύνδεσμος ζητάει παροχή χαμηλού κόστους επιχειρηματικών δανείων. Η αγορά αυτοκινήτων έχει και στην Ελλάδα και στον νομό μας είναι στα ίδια κακά χάλια. Δηλαδή, φτάσαμε σε ένα σημείο οι επιχειρήσεις να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι το 10 ήταν μια πολύ κακή χρονιά για το αυτοκίνητο. Και βέβαια, αν δεν προχωρήσει αυτή η διαδικασία της απόσυρσης, προϊονίζεται και το 11 στα ίδια επίπεδα. Πιθανά να προκύψει κάποια ανάκαμψη μετά από το δεύτερο εξάμηνο, αλλά όπως και να έχει το πράγμα, η αγορά είναι πολύ σε κακά χάλια. Σε πόσο ποσοστά μπορούμε να μάθουμε πόσο είναι, πόσο χαμηλά είναι? Τα ποσοστά είναι κάτω από το 70%. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κινούμαστε στο 30% του 2007 και το 2008. Αυτή είναι καταστροφή για όλους. Σαφώς είναι καταστροφή για όλους, γι' αυτό και κλείνουν καθημερινά επιχειρήσεις, γι' αυτό και απολύουν προσωπικό, γι' αυτό και γίνεται όλη αυτή η αναστάτωση που πάει στον χώρο. Στην Αθήνα τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα, αλλά ήδη σιγά σιγά αυτά μεταφέρονται και στην επαρχία, γιατί εκεί είναι περισσότερα τα έξοδα, εδώ είναι κάπως πιο μαζεμένα. Αλλά παρόλα αυτά, όταν ξεκινάει μια κατιούσα κατάσταση, έχει φτάσει ήδη και εδώ και πολλές επιχειρήσεις είναι στο στάδιο του μένω δεμένο. Τι πρέπει να κάνει το κράτος, δηλαδή τι βοήθεια περιμένει από το κράτος? Κάποια μείωση στους φόρους που ειδικών φόρων που έχουν τα αυτοκίνητα, τα καινούρια? Αυτό που έχει εξαγγελθεί από τις αρχές του Δεκέμβρη και ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί είναι η διαδικασία της απόσυρσης. Είναι σίγουρο ότι αν, όπως λέγεται, ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα, γιατί είχαν βάλει ένα όριο μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου, αν ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα, σαφώς και θα αλλάξει η εικόνα. Όχι ότι θα γίνουν εντυπωσιακές πωλήσεις, αλλάζει η ψυχολογία. Γιατί ο κάθε ενδιαφερόμενος πελάτης, ο οποίος έχει ένα παλιό αυτοκίνητο, λέει ότι εντάξει, θα προσφέρω το παλιό μου το αυτοκίνητο, θα πάρω ένα καινούριο, το οποίο θα έχει λιγότερα τέλη, θα είναι πιο καινούριο. Θα μπει σε μια διαδικασία. Δηλαδή θα είναι σίγουρο ότι με την απόσυρση θα κινηθεί η αγορά. Δεν θα κάνει άλματα, αλλά θα κινηθεί. Θα φύγουμε από το νεκρό σημείο. Γιατί από το αρχές του Δεκέμβρη μέχρι σήμερα που έχει εξαγγελθεί αυτό το μέτρο, η αγορά έχει νεκρώσει. Όλος ο κόσμος περιμένει να δει τι θα γίνει με την απόσυρση. Και αυτό είναι καταστροφικό. Δηλαδή αυτή η ιστορία που γίνεται συνεχώς με τις εξαγγελίες χωρίς να υλοποιούνται είναι ό,τι χειρότερο, όχι για τον κλάδο το δικό μας. Στην κορυφή έχουν πει στον κλάδο του αφηγείου. Έχουν κλείσει πολλές εταιρείες. Πολλές. Εντάξει. Υπάρχει μια κρίση. Υπάρχει μια κρίση. Δεν είναι τώρα πολλές οι επιχειρήσεις που έχουν κλείσει, αλλά θα κλείσουν. Αν συνεχιστεί αυτή η διαδικασία, θα κλείσουν. Και όσοι κρατιόμαστε. Κρατιόμαστε όλοι με τα δόντια. Όλοι κρατιόμαστε με τα δόντια. Δεν κρατιόμαστε με πίεση. Ο καθένας καταναλύσκει από τα διάφορα παθηματικά, από οποιαδήποτε μορφή, είτε εμπορευμάτων είτε χρημάτων που είχε, και αυτά καταναλύσουμε χρηματοδοτώντας συνεχώς επιχειρήσεις μας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει επιχείρηση στην Κορινθία στον κλάδο του αυτοκινήτου που να έχει θετικό αποτέλεσμα. Δηλαδή κάθε καθημερινά οικονομία. Έτσι είναι. Οικονομία σε όλα. Και στο προσωπικό και σε όλα. Σαφώς, ναι, γιατί υπάρχει μια κρίση. Και, εντάξει, όλοι κοιτάζουμε πώς θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Και αυτή τη στιγμή ο αγώνας είναι αγώνας επιβίωσης. Αυτό ισχύει αυτή τη στιγμή. Γίνεται ένας αγώνας επιβίωσης όλων των επιχειρήσεων. Και περισσότερο των επιχειρήσεων των δικών μας, οι οποίες είναι στην πρώτη γραμμή του κυκλώνα. Μαζί με την οικοδομία, εμείς είμαστε οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση που υπάρχει. Δεν υπάρχει, θεωρώ, επιχείρηση που δεν είναι. Είναι οι πολύ μικρές οι εξαιρέσεις που υπάρχουν σε επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή ανθούν ή έχουν αύξηση ή μένουν στους ίδιους τζίρους. Το σύνολο της αγοράς έχει καθίσει.